Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Εγώ αυτές τις εξελίξεις με την πράξη μου θετικού περιεχομένου τις έμαθα όταν μόλις είχα προσγειωθεί στη Βιέννη για να συμμετάσχω στη συνάντηση των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών μαζί με την Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, η κυρία Χρέτσου. Έκανα και το σκέφτηκα εάν θα έπρεπε να επιστρέψω για να συμμετάσχω την επομένη στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ της ΚΕΔΕ. Είχαμε και μια επικοινωνία με αυτήν την ώρα. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Και κατέληξα και συμφωνήσατε κι εσείς ότι δεν έπρεπε να επιστρέψω, έπρεπε να μείνω εκεί. Γιατί έπρεπε να το θέσουν υπόψη και των εταίρων μας αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε τελικά ότι ο τρόπος που επιλέγει να διαθέσουν οι Δήμοι τα οδηματικά τους μέσα από μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου χωρίς προηγουμένως καμία διαβούλευση και συζήτηση ήταν ατυχής. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μείνουμε φυσικά σε αυτό. Για να ζητάει η κυβέρνηση τα οδηματικά των Δήμων, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια οριακή κατάσταση απέναντι των δανειστών της χώρας. Δεν έχει νόημα η χώρα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, εμείς να λέμε ότι θα επιβιώσουμε. Αν κάτι συμβεί, στη χώρα αυτό μας αφορά όλους. Είτε κυβέρνηση είναι, είτε δήμη. Άρα αυτό που λέμε πατριωτικό καθήκον είναι και κάτι αυτονόητο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση και απέναντι στους δημότες μας, απέναντι στους κατοίκους, απέναντι στους χρήστες των υπηρεσιών μας, να έχουμε ξεκάθαρη θέση για το ποιος αποφασίζει τι, γιατί είμαστε αιρετοί. Έχουμε αναλάβει μια ευθύνη απέναντί τους και μας εμπιστεύτηκαν. Και να διαθέσουμε λόγω χάρη τα ταμιακά διαθέσιμα και θα δω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θα έχουμε κάπου αύριο ή μεθαύριο για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδης υποχρεώσεις μας. Και λέω και τον πειρασμό να μιλήσω ως Δήμαρχος της Αθήνας, που δεν θέλω να το κάνω. Και εμείς ένας Δήμος είμαστε. Αλλά μια πρωτεύουσα, η οποία δεν θα είναι σε θέση ο Δήμος της να εκπληρώσει στοιχειώδεις λειτουργίες, θα είναι μια πρωτεύουσα η οποία θα τιμά την εικόνα που πρέπει να έχει η χώρα και στο εξωτερικό και η πρωτεύουσα απέναντι στους κατοίκους που να είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε μέρα από το κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω ότι εδώ έγινε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, από την οποία δυστυχώς απουσίαζα για τους λόγους που σας είπα. Έμαθα ότι έγινε σε πολύ θετικό κλίμα. Έμαθα ότι δόθηκαν κάποιες διαβεβαιώσεις. Ξέρουμε ότι έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έχει πάρα πολλά κενά και ασαφείες, τα οποία δεν είναι δημιουργικές ασαφείες. Είναι, μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα. Επομένως έχουμε την αυτονόητη υποχρέωση να απαιτήσουμε αυτές οι διευκρινήσεις που δόθηκαν και άλλες που θα αναδείξουν με τα βεβαιότητας η ανάγκη τους να δοθούν με πράξεις είτε με αυτού περιεχόμενου είτε άλλες, αλλά πάντως ισοδύναμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Εγώ αυτές τις εξελίξεις με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου τις έμαθα όταν μόλις είχα προσγειωθεί στη Βιέννη για να συμμετάσχω στη συνάντηση των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών μαζί με την Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, η κυρία Χρέτσου. Έκανα και το σκέφτηκα εάν θα έπρεπε να επιστρέψω για να συμμετάσχω την επομένη στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ της ΚΕΔΕ. Είχαμε και μια επικοινωνία με αυτήν την ώρα. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Και κατέληξα και συμφωνήσατε κι εσείς ότι δεν έπρεπε να επιστρέψω, έπρεπε να μείνω εκεί. Γιατί έπρεπε να το θέσουν υπόψη και των εταίρων μας αυτό το ζήτημα.
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε τελικά ότι ο τρόπος που επιλέγει να διαθέσουν οι Δήμοι τα αποδοματικά τους μέσα από μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου χωρίς προηγουμένως καμία διαβούλευση και συζήτηση ήταν ατυχής. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μείνουμε φυσικά σε αυτό. Για να ζητάει η κυβέρνηση τα αποδοματικά των Δήμων, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια οριακή κατάσταση απέναντι των δανειστών της χώρας. Δεν έχει νόημα η χώρα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και εμείς να λέμε ότι θα επιβιώσουμε. Αν κάτι συμβεί, στη χώρα αυτό μας αφορά όλους. Είτε κυβέρνηση είναι, είτε δίνει. Άρα αυτό που λέμε πατριωτικό καθήκον είναι και κάτι αυτονόητο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση και απέναντι στους δημότες μας, απέναντι στους κατοίκους, απέναντι στους χρήστες των υπηρεσιών μας, να έχουμε ξεκάθαρη θέση για το ποιος αποφασίζει τι, γιατί είμαστε αιρετοί. Έχουμε αναλάβει μια ευθύνη απέναντί τους και μας εμπιστεύτηκαν. Και να διαθέσουμε λόγου χάρη τα ταμιακά διαθέσιμα και θα δω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θα έχουμε κάπου αύριο ή μεθαύριο για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας. Και νιώθω και το πειρασμό να μιλήσω ως Δήμαρχος της Αθήνας, που δεν θέλω να το κάνω. Και εμείς ένας Δήμος είμαστε. Αλλά μια πρωτεύουσα, η οποία δεν θα είναι σε θέση ο Δήμος της να εκπληρώσει στοιχειώδεις λειτουργίες, θα είναι μια πρωτεύουσα η οποία θα τιμά την εικόνα που πρέπει να έχει χώρα και στο εξωτερικό και η πρωτεύουσα απέναντι στους κατοίκους που να είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε μέρα από το κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω ότι εδώ έγινε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, από την οποία δυστυχώς απουσίαζα για τους λόγους που σας είπα. Έμαθα ότι έγινε σε πολύ θετικό κλίμα. Έμαθα ότι δόθηκαν κάποιες διαβεβαιώσεις. Ξέρουμε ότι έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία έχει πάρα πολλά κενά και ασαφείες, τα οποία δεν είναι δημιουργικές ασαφείες. Είναι, μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα. Επομένως έχουμε την αυτονόητη υποχρέωση να απαιτήσουμε αυτές οι διευκρινήσεις που δόθηκαν και άλλες που θα ανακύψουν με τα βεβαιότητας η ανάγκη τους να δοθούν με πράξεις είτε νομοθετικού περιεχόμενου είτε άλλες, αλλά πάντως ισοδύναμες. Ωραία, αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου και το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο υπέγραψε ο κ. Μιχαλόπουλος της Τραπέζης Ελλάδος και απλώς θα πω δύο φράσεις. Μιλάει για τα ρέκους και λέει είναι αυτονόητο ότι η τρέχουσα αξία των ατελείδων που συμμετέχουν στην Ουσονσάνα Ομάδα Περιουσίας θα ταυτίζεται με την ονομαστική αξία εφόσον το ελληνικό δημόσιο εκπληρώνει γέρος προσηκόντος και στο ακέραιο της υποχρεώσης. Και λίγο παρακάτω λέει τη φράση επισημαίνεται ότι τα ποσά που θα έχουν κατατεθεί για την παραπάνω επένδυση είναι άμεσα διαθέσιμα στους Δήμους και πάλι να δοθούν δηλαδή αρκεί να υπάρξει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή αποδέσμευσή τους μετά από συνεννόηση με το ελληνικό δημόσιο. Εδώ πέρα βλέπουμε όπως ήταν εύλογο να το υποθέσει κανείς γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια ανεξάρτητη αρχή ότι εδώ πέρα στην ουσία μπορεί να δώσει ρέκπος αξίας 100 ευρώ και να πάρει ρέκπος μετά αξίας 80 ή λιγότερο. Αυτά μπορεί να συμβούν. Τελειώνω λέγοντας ότι απέναντι στους δημότες της Αθήνας εγώ θέλω να μπορώ να πω ότι ανέλαβα αυτές τις υποχρεώσεις γιατί έπρεπε να σταθώ στο πλευρό της κυβέρνησης και έκανα αυτή τη θυσία.
αλλά πρέπει να είμαστε θέση να πούμε τι ακριβώς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σαφείς διευκρινήσεις του τι ζητά από βάση η κυβέρνηση. Και δεν αρκούν οι προφορικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, όχι γιατί είναι αναξιόπιστος, δηλαδή γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλά λεπτά και τεχνικά ζητήματα και θα κοιτούν πιθανόν να αποφασίσουν κι άλλοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε. Άρα είστε... Θα ήθελα, δεν το ζητάω, το απαιτώ, το απαιτώ από το Προεδρείο σας. Μετά από αυτό που διάβασε ο κ. Σιγκλίδης, το οποίο μου είχε διαφύγει, δεν είδα το κυριακάτικο βήμα που μιλάει για τη μαφία των δημάρχων, να υπάρξει μία απάντηση από την ΚΕΔΕ. Έχουμε χαρακτηριστεί δηλαδή μαφιόζοι, βλαγοδήμαχοι, ό,τι άλλο θέλετε χαρακτηρισμούς και δεν βλέπω αντίδραση. Και θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, προς τους συναδέλφους. Δεν είναι η περίοδος κάθε ένας να κάνει το κεφαλίου του. Έχουμε υπάρξει το Προεδρείο, θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και αυτό θα το κάνουμε. Και θα προτάξουμε το εθνικό μας συμφέρον και όχι κάθε πολιτικό συμφέρον του καθενός. Λοιπόν, το ότι ορισμένοι δήμαρχοι, εγώ είμαι πιο σκληρός και δεν θα τα δώσω και δεν θα τα κάνω, ας το σκεφτούμε, επαναλαμβάνω. Έχουμε άξιο Προεδρείο, θα είναι ομόφωνες και αποφάσεις, κατά την άποψή μου τη δική μου. Και σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να κλείσει αυτό το θέμα της κατασυκοφάντησης των δημάρχων. Γιατί εγώ ούτε μαφιόζους δημάρχους έχω γνωρίσει 13 χρόνια μέχρι τώρα, γνώρισα ανθρώπους που άσπρεσαν τα μαλλιά τους και άλλοι που έχασαν τα μαλλιά τους για να φέρουν πέρας το αποτέλεσμα, να φέρουν πέρας και σε σωστό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εναντί των δημοτών. Σας παρακαλώ, μην το ξεχάσετε αυτή την απάντηση. Η δική μας υπηρεσία θα εξετάσει τους τρόπους αντίδρασης του δημοσιεύματος, αν κατατεθεί παρακαλώ στον Πρόεδρο, εγώ δεν ήθελα να το διαβάσω, αλλά εφόσον ετέθη, θα το δώσουμε στην νομική μας υπηρεσία και θα το επεξεργαστούμε και τις περαιτέρω ίσως. Κοιτάξτε λίγο τα λόγια μου, το βήμα, το κυριακάτικο στο πρώτο του άρθρο. Την πρώτη, στο κεντρικό του άρθρο. Εντάξει, αυτό λοιπόν, εφόσον ετέθη, θα το δούμε για περαιτέρω ενέργειες. Θα παρακαλέσω κύριε Κώστα, πάρετε το μικρόφωνο ή θέλετε να μιλήσετε. Δύο λόγια, βέβαια. Ναι, τι μας πω. Συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι προσωπική μου άποψη. Η ΠΕΔΑ δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. Έτυχε και έπεφτε πάντα στις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ. Αύριο έχουμε συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα κουβεντιάσουμε το ζήτημα. Καταρχήν, νομίζω ότι και στις προηγούμενες συζητήσεις μας άλλοι καταδίκασαν, άλλοι κατάγγειλαν, άλλοι διαφώνησαν με την τακτική αυτή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Και την ότι κατάργησε το αυτοδίκητο της τοπικής αυτοδίκησης. Αυτό όλοι συμφωνήσαν. Και είπαμε ότι ήταν και πρόβλημα και αποδείχθηκε και στη συνέχεια ότι έβαζε από πάνω. Τέλος πάντων και όλοι συμφωνήσαμε και το θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν το βασικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα. Εγώ προσωπικά συμφώνησα και με τη διαδικασία το ότι πρότεινε εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ να κάνει όσον αφορά να ξεκαθαρίσει κάποια ζητήματα. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ξεκαθαριστεί. Τα ανταποδοτικά, τα πέναλτι σε περίπτωση που βγουν αιτήματα που έχουν προθεσμιακή κατάθεση, η εξαίρεση των συμπεριφορικών τραπεζών και το χρονοδιάγραμμα που και αναρωτιόμαστε όλοι εδώ πέρα, αν θα είναι 2 μήνες, 15 μέρες, θα είναι για πάντα αυτή η ιστορία κτλ. Νομίζω ότι επόμενα, εφόσον συμφωνήσαμε ότι ήταν λάθος η νομοθετική πράξη, ικανοποιήθηκαν τα ερωτήματα που μπήκαν εδώ πέρα, θα πρέπει να τα δούμε διαφορετικά από εδώ και πέρα αυτή την κατάσταση. Και βέβαια και όλοι όσοι συνάδελφοι μίλησαν και εδώ και στο Λουτράκι, βάλανε το ζήτημα ότι εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να βάλουμε κράτη. Κανείς δεν είχε αντίληση στο ότι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την εποχή που τέλος πάντων η κυβέρνηση κάνει μια διαπραγμάτευση να μπορέσει να σώσει, να καλυτερέψει κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες παλιότερες που έχουν φέρει τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει πια να προχωρήσουμε σε αυτά που λέγαμε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις και να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, οι πολύ παλιότεροι θυμούνται ότι πριν από λίγο καιρό
πριν από κάποια χρόνια. Μέσω του Ταμείου Παρακαταϊκών γινόταν. Μέσω των ΔΟΗ. Ναι, τα δύο παραδείγματα. Όχι, μέσω των ΔΟΗ. Μην τα λες αυτά, Ηράκλειο. Επομένως τώρα, δεν άλλαζε τίποτα επίσης. Μην τα λες αυτά, Ηράκλειο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι εφόσον εξασφαλιστούμε αυτά τα ζητήματα που βάλαμε εδώ πέρα, δεν έχει σημασία αν ο προθεσμιακός λογαριασμός του Λίμπου μου πήγε στην Πειραιώς, ήταν στη Μιλένιου, πήγε στην Πειραιώς, ή τώρα είναι στην Τράπεζα. Ωραία. Άρα. Εγώ αυτό που λαμβάνω και από τον Πρόεδρο είναι θετική μας εξωτερικό πρόβλημα, εξασφάλιση θέλουμε από αυτά που ακούστηκαν από επίσημα κίνη και πρέπει μέχρι τότε να αναμένουμε τις εξασφαλίσεις. Ελάτε κύριε Λαμπρινέ. Ναι, αμέσως είναι. Ο Λαμπρινός, όπως είναι γνωστό, είναι Πρόεδρος της Περιφερειακής Ενώσεως Κρήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα λάβαμε μια απόφαση, η οποία βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία το οποίο έγινε την ώρα ήταν. Νομίζω ότι ομοφωνήσαμε ότι η έκδοση της συγκεκριμένης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, εκτός από τα σοβαρά νομικά προβλήματα που παρουσίαζε, και εξακολουθούν να υπήρξαν. Ήταν μια πάρα πολύ αδέξια κίνηση της κυβερνήσεως. Μεσολάβησε τίποτε από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι σήμερα. Μεσολάβησε. Μια συνάντηση σας με τον Πρωθυπουργό, κατά την οποία προέκυψαν, αν καλά τα έχω σημειώσει, τα εξής. Ότι δεν θα περιλαμβάνονται τα ανταποκριτικά τέλη στην υποχρεωτικότητα στην καταθέσουν κατά της Ελλάδος, οι κοινωνικές δομές. Παρεσία την ημερομηνία λήξεως, όχι δίλη, αλλά περιγράφει η ημερομηνία λήξεως η ημέρα που θα υπεράγει την ενδεχόμενη σύμβαση με τους αγιστές στα Έλληνες διαπραγμάτευση. Προσετέθη ότι τα λεφτά που είναι στην εταιρεία τράπεζα θα παραμείνουν εκεί. Προσετέθη η εξαίρεση των κυροδοκιμάτων. Προσετέθη η αποζημίωση για τη διαφορά του επιταγίου που θα προκύπτει μεταξύ τυχών προθεσμιακών καταθέσεων και αυτό που θα δίνει η τράπεζα της Ελλάδας, 2,5% ή 6%. Και προσετέθη επίσης η εξαίρεση των υποτέλεσης έργων. Είναι αυτά νεότερα στοιχεία, τέτοια που να μπορούν να ανατρέψουν την απόφαση που πήραμε την προηγούμενη φορά να μην εφαρμόσουμε την πράξη του νομοθετικού του περιεχομένου μέχρι το συνέδριο. Πριν από αυτό, πριν να απαντήσει κανείς αυτό, πρέπει να κάνει μια διαφορετική αξιολόγηση. Πιστεύουμε ότι η χώρα είναι σε κατάσταση ανάγκης. Πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος βλάβης των εθνικών συμφρόντων. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση είναι ειλικρινής όταν λέει ότι οι παιδιά βάλτε πλάτη γιατί χανόμαστε. Εάν αυτό το προκρίνουμε ως παραδοχή, τότε αυτά που ακριβέστατα περιέγραψε ο κ. Κινήσης ως δυσχέρειες και εμπλοκές καταλήγειες της εφαρμογής της πράξης αυτής, πρέπει να αντιθούν εκπομπών. Αν δεχθούμε ότι προέχει, ότι υπάρχει, ότι υφίσταται σήμερα αυτός ο κίνδυνος, με κίνδυνο κάθε μέρα που περνάει να οδηγεί στη χώρα σε μη αντράξιμες καταστάσεις, τότε πρέπει να μην λάβουμε υπόψη μας τα όσα πολύ σωστά και με μεγάλη ακρίβεια περιέγραψε ο κ. Κινήσης στην ανάγκη που έπρεπε, στην πλήρη ανάγκη. Κύριε Πρόεδρε, η πρότασή σας είναι να περιμένω να υλοποιήσει η κυβέρνηση τις υποσχέσεις και να αποφασίσουμε μετά. Όχι, τι να αποφασίσουμε μετά, συγγνώμη, σε διακόπτω.
και κατόπιν να προχωρήσουμε πάνω στο δικό μας χρόνο. Αλλά σαφέστατα. Στην εφαρμογή τη πράξη, εννοείται. Τα νομοθετήματα και όλε τι τακτοποιήσει όλων αυτών των επισκεπτών. Το ερώτημα είναι, αν από σήμερα μέχρι τότε συμβεί κάτι, τι είναι. Έτσι, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει τέτοια ένδειξη. Ορίστε. Δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη αυτή τη στιγμή. Δεν μας έχουν πει ημερομηνία. Γιατί να σας το πω διαφορετικά. Εάν πούμε σήμερα, πάτε τα αποθεματικά, δεν θα μπορούν να τα πάρουν. Διότι χρειάζονται πολλά ζητήματα προς την εκπαιρέως. Θα καλύψω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, συγγνώμη, το διακόπτω. Θα καλύψω. Άρα, το βασικότερο σημείο, το πιο σπουδαίο σημείο στη κρίση μας, είναι αν δεχόμαστε ή όχι το κίνδυνο που περιγράφει η κυβέρνηση για τη χώρα σήμερα. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Στην Πέμπτη Τρίτη, την επόμενη μέρα που ήρθε η απόφαση, στην ΚΕΔΕ, είπαμε ότι η απόφαση της ΚΕΔΕ μας εκφράζει απόλυτα. Διακούσε τη συνεργασία του, είχε δεύτερη ανακοίνωση στις 22 Απριλίου, στην οποία αναγράφεται περιλαμβάνεται μάλλον η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Και είπαμε ότι θα αξιολογήσουμε τι θα προκύψει από τη συνάντηση αυτή. Εμείς αξιολογούμε θετικά τα αποτελέσματα της συνάντησης. Και θεωρούμε ότι τα σημεία τα οποία σας προανέφερα μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εκτίμηση από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα, όσους πείθονται ότι υπάρχει αδύνατη ανάγκη να πάρουν κάτι στη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα έλεγα, εγώ θα απαντούσα ναι, απερίφραστα, και δεν λαμβάνω υπόψη μου της περιπροθυμίας ή απροθυμίας απόψεις που μπορεί να εκφραστούν, υπό μία προοπτική ότι ναι, θα εφαρμόσουμε την πράξη του νομοθετικού περιβάλλοντος, μόλις ψηφιστεί ο νόμος, που θα περιλαμβάνει όλα αυτά που σας υπεσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, καθώς και τον αναλυτικό τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή μας. Πάρτε καμία ερώτηση, κύριε Μαρκέ. Κάποιοι δεν έχει θέμα της συντηρητικής ανάλυσης, νομίζω, αρκετή δίκη. Είστε λέω το εξής, καθώς και στην Κρήτη υπάρχουν οι συντηρητικές ανάλυσες. Λέω και πολλοί δίμηνοι εκεί. Λοιπόν, εγώ εισπράττω, εντάξει κύριε Λαμπάκη, από τον κύριο Λαμπρινό, ότι μέσα από αυτή την εισήγηση που είχαμε κάνει και εμείς έχουμε, όπως και εκείνος, το ερωτηματικό, την αξιοπιστία μεν αυτό που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αλλά την γρήγορη διεκπαιρέωση των νομοθετικών ζητημάτων, για να μπορέσουμε να δράσουμε όπως θέλουμε εθνικά, αλλά καλύπτοντας και το αυτοδιοικητικό κομμάτι, το οποίο σαφέστατα είναι υπαρκτό. Ελάτε κύριε Λαμπρινό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, για ένα πράγμα μόνο είμαι ευχαριστημένος στις τελευταίες 7-8 μέρες. Και το λέω με ειλικρίνεια για την εκπροσώπησή μας από τον Πρόεδρο και την ομάδα που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός, σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν συμμαχίστηκε καν και αυτό με ικανοποιεί ιδιαιτέρως, γιατί θα ήθελα να πω δύο κουβέντες οι οποίες παρουσιάστηκε ως ανάγκη να υποθούν τώρα, κύριε Πρόεδρε, από το γεγονός ότι κάποιες μονάδες εδώ μέσα που εκπροσωπούν κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις θέτουν ξαφνικά θέμα ανεξάρτητης φύσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν ο πυρήνας τοπικής αυτοδιοίκησης, η αυτοτέλειά μας, βάλλεται, προσβάλλεται επικινδύνως σε βαθμό που ίσως άλλο να υπάρχει. Δηλαδή, και θα το πω με το όνομα του κύριου Κινίδη, γιατί γεννήθηκε στην ανάγκη να πείτε ότι είστε ελεύθερος ως δήμαρχος να αποφασίσετε ό,τι θέλετε. Δεν προκύφθη αυτό από το καταστατικό και της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ και γενικότερα του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Γιατί τώρα ξαφνικά, όταν υπάρχει μια πράξη νομοθετικού προηγουμένου, η οποία προσβάλλει τους κανόνες της δημοκρατίας, μας προσβάλλει ως αυτοδιοικητικούς, προσβάλλει την ίδια την Ελλάδα ως ώρα που γίνει στη δημοκρατία. Γιατί τώρα, κύριε Μπίλμπα, αισθάνεστε την ανάγκη να επιτεθείτε απέναντι σε όλους εμάς που ξαφνικά με έναν υπέροχο τεχνιέντος τρόπο μας βάλανε μέσα σε ένα κάδρο του
τους δημάρχους ιδιαίτερα και μας πετάνε μπελάκια προσπαθώντας να μας καρφώσουν εκεί που πραγματικά πονάμε στο κεφάλι όπου αποφασίζουμε, σκεπτόμαστε αυτοδιοικητικά, υγιώς, ελεύθερα και ξαφνικά γίναμε εμείς αυτοί οι οποίοι απειλούμε την λειτουργία της χώρας, την τύχη της, γιατί αν δεν δώσουμε αυτά τα ελάχιστα χρήματα όπως ο κύριος Κινήσης είπε και υιοθετώ σε ένα πολύ μεγάλο μέρος στην σύγκριση του, με μια μικρή διακοπή στο τέλος. Ενώ λοιπόν εμείς είμαστε αυτοί που πονάμε επί 4 χρόνια. Εμείς δημιουργήσαμε κατά το μεγάλο μέρος το πλεόνασμα. Εμείς είμαστε, τολμώ να πω, οι άφθαρτοι. Πείτε μου στα 4 χρόνια, γιατί για αυτή την καινούργια Ελλάδα μιλάμε, τι συνέβη με κάποιον δήμαρχο σε κάποιο δήμο. Τίποτα απολύτως. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ξαφνικά σήμερα εδώ μιλάμε για δημοσιεύματα κάποιας εφημερίδας, δεν λέει ποια είναι αυτή, η οποία μιλάει για μαφία δημάρχων. Ένας μέσος Έλληνας, εδώ δεν καταλάβαμε κάποιοι τι εννόησε ο κ. Εκκίνης. Γιατί ξαφνικά μιλάμε για μαφίες δημάρχων, για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά και για ποιο λόγο απειλούμεθα εμείς να είμαστε οι μη πατριώτες, ξαφνικά βοήθηκε η Ελλάδα σε πατριώτες και μη πατριώτες, μόνο εκ του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε μια πλευρά της κυβέρνησης ή στην άλλη της αντιπολίτευσης. Είναι γεγονότα αυτά τα οποία, κύριε Πρόεδρε και εσάς, με λυπούν αφάνταστα. Γιατί εγώ σήμερα, ας πούμε, έχοντας μιλήσει με τη διευθύντρια του Τραγασάκη στις 3 παρά 7 λεπτά την Παρασκευή, ήξερα ότι όσοι δίνει έχουν στις ειδικές τράπεζες χρήματα, θα κάνουν την επομένη της καταθέσεις μια αίτηση για να τα πάρουν όλα. Σήμερα όμως εγώ πήρα το αεροπλάνο του Αλεξανδρούπολη, ήρθα εδώ και σε 6 ώρα πρέπει να είμαι στην Ελλάδα να κάνω δημοτικό συμβούλιο. Απαντάω στο κέριο αυτό πρόεδρο που έλεγε ο κ. Λιγνίδης περί της ύπαρξης συλλογικότητας ή όχι. Όταν βάλετε λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδια η ζωή της, ναι, θα υπάρχει συλλογικότητα. Και θα αφήσουμε στην άκρη και τα κόμματα και θα μιλήσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση με αγάπη για αυτήν και με περηφάνεια. Και με τη δυνατότητα να κάνουμε και την υγεία δικήματα, όχι για να γίνουμε ήρωες, αλλά γιατί συνάδελφοι, απέναντι σε ένα κακόπιστο, μια κακόπιστη πράξη από την προηγουμένη, όπου υπάρχει μια κυβέρνηση, δεν το έκανα εγώ. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρωθυπουργό, που το ετοιμό κατά τα άλλα είπε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να είσαι και μπροστά. Όμως την ευθύνη την έχει ο πρώτος. Ό,τι συμβαίνει σε κάθε Δήμο, εγώ φταίω. Ο Δήμαρχος του κάθε Δήμου. Δεν φταίει ούτε ο Αντιδήμαρχος, ούτε ο αντιπεριφερειάρχης. Ο Δήμαρχος θέλει. Και αυτή η πράξη, εγώ το λέω, ακριβώς εκεί κατατείνει στην απόλυτη ευθύνη του πολιτικού της χώρας. Δεν σας έδωσε, κύριε Πρόεδρε, παρά την παρουσία τη Λεβέντικη εκεί πέρα, τίποτα πολιτικό της χώρας. Τα ανταποδοτικά δεν μπορεί να τα πάρει. Αν έχεις μια μικρή εμπειρία περί των ανταποδοτικών στον κόσμο της αυτοδιοίκησης και μια γνώση νομικής, θα δεις ότι δεν μπορεί να τα πάρει σε καμία περίπτωση. Τις ιδιωτικές τράπεζες τις εξαιρεί, άρα και τους δήμους που έχουν εκεί χρήματα. Γιατί θα κλονιστεί η συνεταιρική τράπεζα, όπου και συνταθεί, και η τοπική οικονομία. Είναι δυνατόν λοιπόν να δικαιολογήσει η κυβέρνηση μια τέτοια νομία όταν πάει να κάνει ένα καλό και δημιουργήσει 10 κακά στις τοπικές κοινωνίες που είναι πολλές, δεν είναι λίγες οι συνεταιρικές τράπεζα του. Επομένως, δεν πήρα τίποτα απολύτως και εγώ θα περίμενα. Απέναντι σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι εκ των υστέρων εργάστηκε να σας δεχτεί, θα περίμενα να πει άλλα πράγματα. Να πει δηλαδή, προτείνατε με και εγώ μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στον αντίποδο αυτής, προκειμένου να βελτιώσω και να επανορθώσω τα πράγματα, μπορώ να το κάνω μέσα σε 3 μέρες. Δηλαδή, ωραία. Αυτή είναι η πρόταση μου, κύριε Πρόεδρε, μια άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αν πραγματικά μετανόησε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για τα όσα προσπαθεί να επιφέρει όσον αφορά την αυτοτέλεια στην οικονομική διάσταση και στην πολιτική διάσταση και στην οικονομική. Αν θέλει λοιπόν, μπορεί να φέρει μια άλλη πράξη, η οποία είναι τα εξής. Μέσα από μια έκθεση που θα κάνει ο κάθε Δήμος. Και δεν τεράστια ποσά. Είπατε, ακούσατε την Γεωργινήση, μίλησε για ένα ευκαταλόγητο ποσό. Από μια έκθεση που εδώ δέχομαι την ετοιμάζω μέσα σε 3 μέρες. Οι υπηρεσίες μας οικονομικές, οι αντιδήμαρχοι των οικονομικών είναι έτοιμοι σε 3 μέρες να μας δώσουν την καθαρότητα με καθαρό πλαίσιο την εικόνα του Δήμου. Αυτό που απομένει σε ένα βάθος χρόνο 2 μηνών περίπου, γιατί εκεί περίπου μιλάμε, ως πραγματικά καθαρό από ταμιευτικό, ταμιακό, και είναι περίπου, όπως υπολογίζω και έχω μιλήσει με άλλους συναδέλφους, περίπου το 20-25% του συνόλου του κάθε Δήμου, να το διαθέσουμε.
και να το διαθέσουμε όχι εμεί ζητώντα κάθε 15 μέρε αυτό που προκαταβάλαμε στο σύνολό του, αλλά να το δίνουμε ανά 15 μέρε όσο πραγματικά είναι η ανάγκη που υπάρχει στο κράτο να παίρνει τα χρήματα αυτά. Δεν είναι αστεία η πρόταση, είναι πολύ σοβαρό. Έχω συζητήσει με πολλού δημάρχου, πολλού αυτοδιοικητικού και νομίζω ότι έτσι κύριε Πρόεδρε θα σώσουμε το κύρος μας, το οποίο πάει να προσβληθεί. Γιατί εάν τυχόν συμβεί αυτό, μετά από 3-4 μήνες, ξέρετε να μας πούν. Γιατί θέλω κι εγώ να είμαι κακόπιστος στην προσπάθεια να παρασπίσω. Θα μας πούν ότι λειτουργήσε μια χαρά το σύστημα και την κατάθεση σε λογαριασμό του καθενός του καθεδρύμου στην Τράπεζα Ελλάδος. Κάθε 15 μέρες, μια χαρά είναι. Και χάσαμε τα πάντα κάτω από τα πόδια μας. Κάτω λοιπόν από το πίσω αυτού του κινδύνου που υπάρχει. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα που είναι σταθερό στην Ελλάδα και τα πάντα μπορεί να συμβούν, παρακαλώ το σώμα να σκεφτεί σοβαρά την πρόταση αυτή, ώστε να μην είμαστε αυτοί εμείς που θα ζητάμε, αλλά είμαστε αυτοί εμείς οι οποίοι θα δίνουμε σε αυτά που έχουν καθορίσει πιο μπροστά εμάς, εμείς και δεν πλήττουν τους Δήμους και τον λαό μας. Ευχαριστώ. Ελευθερία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό είπα. Δεν είπα αυτό. Αν νομίζατε αυτό, το αποσύρετε στο κοινό. Να συνεχίσω λοιπόν στην παράταση στη δική μας, από την τελική μας διαχείριση, λέμε ότι ο κάθε δήμαρχος επιλέγει τι θα κάνει σε όλα τα θέματα. Δεν είμαστε κόμμα, είμαστε μία ανοιχτή παράταξη. Άρα λοιπόν, ό,τι για να αποφασίσω εγώ ή ό,τι για να ψηφίσω, δεν δεσμεύει κανέναν. Είναι θέμα λοιπόν του καθενός από εμάς. Το πόσο υπακούει στα συλλογικά όργανα, ακόμα και αν έχει διαφορετική άποψη, και είναι πολύ συγκεκριμένο ότι εγώ στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν ρωτήθηκα, είπα να εφαρμόσω τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Όπως κάνω σε όλη μου την αυτοδιοικητική ζωή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχω κανένα μαγαζί που μπορώ να πω σε αυτόν που διαφωνεί, θα κάνει και στο ίδιο. Και είναι πάρα πολύ σαφές. Και να το έχουμε πάρα πολύ σταθερό και έτσι κρινόμαστε όλοι. Και από εκεί και πέρα, κριτική αλλού θα γίνει επί των θέσεων μας και των απόψεων. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ ξεκαθάρισα ότι κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει κανέναν. Και μακάρι να είμαστε ομόφωνοι, είπα ξεκινώντας, συγχαρητήρια στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο που οι παρατάξεις κατάφεραν να ομοφωνήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ιακυμίδη. Μια και προεδρεύω, θα πείσω τώρα εγώ, θα πείσω μετά. Ο κύριος Ενέτος έχει το λόγο και μετά ο κύριος Μαράτουλου και θα ακολουθήσουμε εις... Όχι, θα ακολουθήσουμε εις... Ο αγώνα μας ήταν η τάξη νομοθετικού περιεχομένου, το περιεχόμενο της φυσικά και ο ευθυνδιασμός που δεν προηγήθηκε διάλογος. Για τα υπόλοιπα είπαμε ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε κάθε εθνική προσπάθεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε την αυτοτέλεια τη διοίκηση ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριοι συνάδελφοι, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ που επισκεφθήκατε τον κύριο Πρωθυπουργό και συστήσατε αυτά τα ζητήματα που λίγο πολύ τα ξέραμε και λίγο πολύ μπορούσαμε να προβλέψουμε το τι και το τι θα απαντούσε από αυτά που μάθαμε σήμερα. Όμως, έχω την αίσθηση ότι οι ερωτήσεις έπρεπε να στραφούν αλλού. Δηλαδή, τι λέτε κύριε Πρωθυπουργέ για τις δόσεις που δίνατε για τους παρακρατηθέντες και θα μιλήσω με όρους του Δήμου Ηλίου που είναι ένας, συγκαταλήγεται, στους μεγάλους Δήμους για να καταλαβαίνουν όλοι για τις 440.000 ευρώ που οφείλατε να είχατε πληρώσει μέχρι σήμερα, για τις 361.000 ευρώ που αφαιρείται με το 4% για την, να ισοσχελίσουν τους προϋπολογισμούς οι Δήμοι οι οποίοι δεν ισοσχέλιζαν, για τις 300.000 ευρώ του ΕΣΠΑ που πληρώνουμε προσωπικό παιδικών σταθμών και όλες τις δαπάνες αλλά δεν έχουμε πάρει φράγκο, για τις 150.000 ευρώ δύο δόσεις του 13 και 14 από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών που δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, για τις 91.000 ευρώ που αφορούν τη σύντηση των μαθητών, τα έχουμε πληρώσει για λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης. Όλα αυτά που είπα υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο. Εκεί πρέπει να στραφούν οι ερωτήσεις. Όσον αφορά τον αγώνα τον οποίο δίνουμε, παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, και μεταξύ μας, δεν πρέπει να αποδίδονται, να αποδίδεται μομφή για τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Εμείς όπως
θα είδατε όλοι, είπαμε ότι στηρίζουμε αυτό που είπα και πριν, κάθε εθνική προσπάθεια, τόσο κακό είναι. Δεν θέλουμε όμως το στραγγαλισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα, το οποίο θέτω εδώ, είναι προσοχή, συνάδελφοι, να μην μας βάλουν στο γήπεδο το δικό τους, δηλαδή η κεντρική διοίκηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά τα δημοσιονομικά, ας αφήσει εμάς να ασχοληθούμε με τους παιδικούς σταθμούς, με τους άνεργους, με τους πεινασμένους, με τα κοινωνικά παντοπολία, με τα έτοιμα φαγητά που προσφέρουμε, με τα πεζοδρόμια, με τα σχολεία και με όλα αυτά που προσφέρουμε. Με αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ σε κάθε περίπτωση την απόφαση του οργάνου θα ασφαλώς θα ενάσχομαι. Θα ευχαριστώ. Κύριε Γιώργο, θα απαντήσω ένα λεπτό, γιατί αυτό που υπόθηκε που δεν κουβεντιάστηκε κατά το βάθος σε ερωτήματα, να σας πω ότι τέθηκαν το κομμάτι των παραγραφήτων ειδικά και υπόθηκε και εδώ από τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση ότι εντάξει, η αθλήξη δεν μιλάει γιατί γνωρίζει πού είναι η χώρα. Άρα λοιπόν αυτό υπόθηκε και από τους, και τον κύριο Κεμπής και από τον κύριο Πρόεδρο και από άλλους παρόντες, διότι πραγματικά είναι κάτι που συνεισφέρει η αυτοδίκηση του Αμίσης να ζητά σήμερα άμεσα να κατανοηθούν, άρα συνεισφέρει στην κύριη προσπάθεια. Αυτό είναι το σημαντικό για να ξέρετε. Άρα λοιπόν αυτό υπόθηκε για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής που είπατε. Ρωτήθηκε και μάλιστα είχε και άποψη συγκεκριμένη. Είναι εδώ η παρισκόμενη που είπε ότι μόνο η αυτοδίκηση πρώτου βαθμού έχει τις δομές για να κάνει τη συγκεκριμένη βάση και ουσιαστικά είδε το λάθος του άρθρου 45 για να λέμε και τα σύγχρονα σχέδια και τις άρθρους σκάφη. Αλλά λοιπόν υπήρχε κουβέντα και σε πολλά θέματα ο οποίος δεν αφορούν τώρα τη συζήτηση. Θα επακολουθεί συνάντηση με τον παρουσία του Υπουργού. Θα γίνει με παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και Πρωθυπουργού σε σύντομο χρονικό διάστημα που εκεί ω διοικητικό συμβούλιο θα δούμε όλα τα θέματα που πρέπει να βάλουμε. Ο κ. Μουράτο. Ασχοληθήκαμε το τελευταίο διάστημα με το συγκεκριμένο θέμα με συναντήσεις και στην Βουλή και στο Βέλαρο Μαξίμου. Η διαπίστωση δική μου για την εμπειρία που προσφέρω την ασχόληση με τα κοινά είναι ότι τελικώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι δημοσιονομικό, είναι καθαρά πολιτικό. Και αυτό το καταδεικνύει ένα γεγονός, ότι την ημέρα που διαμαρτυρόμασταν στην Βουλή και είχαμε τη συνάντηση, παρακαλώ τον Υπουργό. Παρακαλώ λίγο εσύ, διάπαιξω. Όσοι θέλουν να μείνουν μέσα και να ακούσουν, γιατί πραγματικά όλοι συνάδελφοι να πούν. Ήταν η δήλωση. Ήταν η δήλωση που μεταφέρθηκε μάλιστα την ημέρα της συζήτησης στη Βουλή από τον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος μάλιστα επικρότησε την απόφαση αυτή της κυβέρνησης που νομοθέτησε μέσω της πράσινου αθλητικού περιεχομένου. Αυτό καταδεικνύει ένα γεγονός. Ποιο? Ότι ήταν επιβολή της Τόικα να κατατεθούν τα λεφτά, τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τόσο και μας αρέσει και όσο όχι, και όσο θέλουμε να τους βαφτίσουμε κάπως διαφορετικά, δυστυχώς με αυτούς διαλεγόμαστε. Θα θυμίσω επίσης ότι στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, εκείνο που μου έμεινε είναι ότι τελικώς είχε πιστεί και από πριν ότι τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου και το τόπο ξεκάθαρα δεν είναι αυτά που θα σώσουν τη χώρα. Γιατί υπολογισμένα πραγματικά, με προσέγγιση με μεγάλη ακρίβεια θα έλεγα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200 με 250 εκατομμύρια. Αν η χώρα ήταν να σωθεί από την καταστροφή για 200 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι θα την έσωναν τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου. Εξάλλου στον Πρωθυπουργό μεταφέραμε και την εξής προδόση, την οποία κατέθεσα εκεί και με ρώτησε μάλιστα αν έχει μεταφερθεί έτσι στον κύριο Μάρτα. Του είπα, διότι έθεσε το ζήτημα ότι άμα δεν έχει το κράτος, δεν έχει τράπεζα Ελλάδα, δεν έχουν και ιδιωτικές τράπεζες. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Άρα λοιπόν, του είπα, εκεί που θα μιλάμε για ταμιακά διαθέσιμα, ας κάνουμε 325 ελόγους λογαριασμούς στην τράπεζα της Ελλάδος και να κάνουμε τη διαχείριση
των Δήμων μέσα από την Τράπεζα Ελλάδος. Με όσες δυσκολίες έχει. Ακόμα θα μας δώσει βλόγο επιταγών και θα κάνουμε τις δοσοληψίες μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Φυσικά όμως αυτό απαιτεί και προσωπικό, απαιτεί και πολλά υποκαταστήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Βέβαια, εδώ ακούστηκαν και από μερικούς συναδέλφους το γεγονός ότι η χώρα κινδυνεύει και η χώρα θα πρέπει να βάλουμε πλάτη. Αυτοδιοίκηση να μην τα επαναλαμβάνω, έχει βάλει πλάτη πολλές φορές. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αριθμούς και ποιες εκχωρήσεις έκανε και πώς μέχρι τώρα βοήθησε στο να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Βέβαια, εάν κάποια πράγματα εξ αυτών που γίνονται σήμερα ήταν αδιανόητο να γίνουν και να τα δεχτούμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ευκολία πριν 4-5 μήνες. Εδώ δεν είχαν πει οι νάρκες στον κύριο αυτό, στην Δε Βουλή, αν περνούν σε τέτοια ρύθμιση νομοθετική, θα ξυπνούν τα κουφώματα για να μπουν μέσα, όπως υπόθηκε από κάποιους βουλευτές εκεί, την ημέρα της επίσκεψης στην Βουλή. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, παρά μόνο να θυμίσω στον κύριο Αρχιμίδη ότι οι αποφάσεις όταν είμαστε ενωμένοι και είναι κυρίως ομόφωνες, πάντα είμαστε μια υπολογίσιμη δύναμη. Και επειδή με λυπεί το γεγονός και σαν εκπρόσωπος από την Περιφερειακή Μακεδονίας, μια δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης περί ότι θα διαθέσει ήθος τα αποθεματικά του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρότεινα να κάνει μια καλύτερη πράξη που θα βοηθήσει περισσότερο τη χώρα. Ας αποπληρώσει τα χρέη που έχει στη ΔΟΗ, κανένα 2-3 δις. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο από το να καταδείξει και ας αποπληρώσει τα χρέη της υποχρέωσης. Ο κ. Κασσερινός. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συμπεράσματα έχω κάνει όχι μόνο από τις συναντήσεις που είχαν στην Βουλή και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και τη σήμερα. Παρότι έχω κατηγορήσει το Δήμαρχο Αθηναίων πολλές φορές για την αγωσία του, το δικαιολογώ απόλυτα και είναι δημοσιακή θέση ότι αν η Αθήνα η μεγάλη πρωτεύουσά μας δεν μπορεί να έχει ένα διαχειρίσιμο ποσό, τότε παίρνουν πολλά ερωτηματικά. Αυτό πράγματι είναι έτσι και κανείς δεν θα ήθελε να ήταν διαφορετικά. Να τονίσω κάτι άλλο, το οποίο ίσως πολλοί να μην το ξέρουν, ότι δεν έχει γίνει πλέον η πληρωμή, δεν γίνεται πλέον η πληρωμή μόνο με πιταγές, αλλά με ηλεκτρονικές πληρωμές. Άρα δηλαδή, αυτό το ότι παίρνουμε μπλόκτα την Τράπεζα της Ελλάδος, ίσως ξεπεραστεί και ίσως μπούμε σε διαφορετικό πλαίσιο. Θα ήθελα επιπλέον να πω, και έχει σημασία για να τοποθετηθεί, ότι φεύγοντας από εδώ θα πρέπει να έχουμε καταλήξει και κάπου. Το πού θα έχουμε καταλήξει. Θα έχουμε καταλήξει σε αυτό που εμένουμε, ότι να δούμε γραπτός. Για να το κλείσουμε, θα φύγουν όλοι. Τόσα συζητήθηκαν με τον κύριο Πρωθυπουργό. Και από εκεί και πέρα να πάμε στο συνέδριό μας και να αποφασίσει η Γενική Συνέδρια του Συνεδρίου. Σίγουρα θετικό, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, η συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου και έγινε συνομιλητής ο Πρωθυπουργός με την κέντρη για μια μισή ώρα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες καλές ή κακές, σίγουρα είναι στα θετικά πράγματα. Γιατί δεν μπορείς να βρίσεις επαφή με τον Πρωθυπουργό μια μισή ώρα για συζήτηση. Ένα άλλο θέμα, εγώ σας άκουσα με πολύ προσοχή. Αν δέχεται λίγο την καλοσύνη. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι άλλο το οποίο υπόθηκε και τον κύριο Λαμπάκη, τα αναποδοτικά. Διανόμου δεν μπορεί να πειραχτούν. Τα πάντα μπορεί να πειραχτούν. Όταν το κράτος βρίσκεται σε κρίση ή βρίσκεται σε συναγερμό, να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, μόνο το σημαντικό είναι ότι μου πρόεδρε μπορεί να πειραχτούν τα πάντα. Άλλωστε, έχουμε συνηθίσει το πρωί μπαίνει νόμος, το απόγευμα μπαίνει άλλος νόμος, το βράδυ μπαίνει άλλος νόμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά και το φίλο του κ. Πρίμα που είπε ότι η παράταξή του ποτέ δεν έχει δώσει δικαίωμα έξω από τη Βουλή για άναρθρες καταργήσεις ή οτιδήποτε άλλο, παρότι το συμπαθώ και συμπαθώ την παράταξή του, παρότι δεν είναι της παράταξής του. Θα ήθελα να πω ότι ίσως επειδή είναι λίγοι ακόμα δεν έχουν γίνει αυτό. Γιατί μπορεί έξω να μην δημιουργούν θέμα, θυμηθείτε τι έγινε μέσα στη Βουλή με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά μην κοιτάμε μόνο το απ' έξω, να κοιτάμε και το μέσο. Είναι κάτι που δεν τιμάει κανέναν όσο ανακατεύονται στην πολιτική γενικότερα. Θα ήθελα τέλος να πω για να το καταλάβουν όλοι ότι ανταποδοτικά δεν είναι μόνο τα δημοτικά τέλη που παίρνουν από τη ΔΕΗ. Είναι το νερό το οποίο πολύ σωστά είπε, είναι η αποχέτευση που πολύ σωστά είπε, είναι η άνοιξη που είπε, είναι η κοινόχρηση στη χώρα που είπε. Τα κινητήρια. Άρα καταλήγουμε και θα κλείσω στον αλλητό, καταλήγουμε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα νούμερα.
Θα μπορούσε κανείς να ξεπεραστεί αυτό το γεγονός, λαμβάνοντας υπόψη ότι αν διεκδικούμε 2,3 δισεκατομμύρια από την αυτοδιοίκηση να γραφούμε, αν θέλετε, σε κωδικό που θα υπάρχει αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε, και επί της ουσίας είναι 200 εκατομμύρια όπως γίνει τελικά, θα μπορούσε κανείς να γίνει μια πρόταση της τάξης του ότι από κάθε Δήμο ας πάρουμε το 10%. Το 10% έτσι, επίσημα, παστρικά και αρνίκια. Το 10%, δηλαδή έχω 2 εκατομμύρια εγώ. Να βάλω 200.000 στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα υπόλοιπα να με αφήσουν να διαχειριστώ. Όσον αφορά για τα έργα και για τα υπόλοιπα, προμήθειες γιατί έχουν και τους μικροπολιτευτές εμείς. Εμείς είμαστε από Δήμους γύρω στις 20.000, 25.000 κλπ. Που θα μας φάνε στο λαιμό. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουν για να πληρώνουν κανονικά. Άρα, συμφωνούμε στο να πάμε στο συνέδριό μας, όπως είπε και το Προεδρείο, να δούμε αυτά τα πράγματα και να παρέμβουμε. Και να μην ανοιχτούμε το Προεδρείο, το ότι πήγε στο Μαξίμου για μια μισή ώρα είναι θετικό πράγμα, όπως είναι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Τιβέρης, για να λοιπόν, ένα λεπτό για τα ανταποδοτικά τέλη. Όλα τα υπόλοιπα τα σημείωσε για να τα λάβει υπόψη του, ώστε δεν τα υποσχέθηκε, δεν είπε θα τα κάνω. Σωστό. Είπε, τα λαμβάνω υπόψη μου, θα τα συζητήσουμε και από εκεί και πέρα θα τα νομοθετήσουμε. Άρα, να το έχουμε λιγάκι υπόψη μας και για τις συνεταιριστικές και για τα κληροδοτήματα. Υπόθηκα, δεν δεσμεύτηκα για αυτά. Από εκεί και πέρα, θα παρακαλέσω όλους μας, επειδή υπάρχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι με τα αεροπορικά εισιτήρια στο χέρι, στην κυριολεξία. Και ο κ. Δήμαρχος της Αθήνας έχει μια αντιλημμένη υποχρέωση. Να είμαστε πάρα πολύ, πρέπει να βγάλουμε το αποτέλεσμα, διότι περιμένουν όλα τα δημοτικά συμβούλια που γίνονται Δευτέρα, Τρίτη, τα περισσότερα Δευτέρα, να λάβουν υπόψη τους τις αποφάσεις μας. Άρα λοιπόν, ποιος έχει μέσα, γιατί θα είναι ο κύριος Κωνσταντέλος, ο κύριος Δήμαρχος. Γιμπέρης Πετρίδης, ο Γλύπης και αν έχετε καλυφθεί από ό,τι έχουμε πει, θα παρακαλέσω μια αυτοσυγκράτηση. Εάν δεν έχετε καλυφθεί, σαφέστατα δίνετε το λόγο, ευχαριστούμε και ένα λαμπάκι, όπως θα έχουμε πει, αλλά θα παρακαλέσω, επειδή βλέπω την τελική και δέσμευση για τον Δήμαρχο. Εάν έχουμε καλυφθεί μια αυτοσυγκράτηση και να πούμε αυτό που δεν μας κάλυψε, για να πάμε σε ψήφο για να κλείσουμε το θέμα. Κύριε Τιπέρι, για να πρόβλημα. Στο μισό λεπτό λοιπόν θα σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι συμφωνώ. Νομίζω ότι και οι παρατάξεις συμφώνησαν με την εισήγησή σας. Στο άλλο μισό λεπτό όμως πρέπει να επισημάνω. Απαντώντας καταρχήν στο ερώτημα που έχει θεθεί και δημοσίως από αυτούς που συμπαθούν και από αυτούς που δεν συμπαθούν την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τέθηκε και εδώ μέσα στο όργανό μας, αν πιστεύει κανείς μας πως όταν καταρρεύσει η χώρα, μπορεί να παραμείνουν οι Δήμοι ή οποιοδήποτε άλλο όρθιο. Στην προφανή απάντηση θα πω ότι η ιστορία έχει δείξει όμως ότι σε αυτές τις κρίσεις δημιουργούνται έντατες καταστάσεις. Σε αυτές τις κρίσεις καταλύονται δημοκρατίες. Σε αυτές τις κρίσεις έρχονται πράξεις όπως την προηγούμενη, η οποία όχι μόνο προσβάλλει την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο προσβάλλει τη χώρα, αλλά προσβάλλει και αυτούς οι οποίοι, αν σέβονται από τον εαυτό τους, για αυτό το οποίο έλεγα πριν δύο μήνες, ότι αυτές οι πράξεις καταλήγουν και σε όλες τις βαθμίδες, από τον Πρωθυπουργό μέχρι την Πρόεδρο της Βουλής, μέχρι τον οποιοδήποτε Υπουργό ή Βουλευτή, τότε κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε και να θέσουμε σε αυτό το όργανο που το περάσαμε και μετά το Ιωαννιμίδη την κατάσταση από σοβαρό διαχρονικό έντυπο αυτής της χώρας. Που αντιπολιτεύεται σήμερα την κυβέρνηση με τα απαξιωτικά που είπε για την τοπική αυτοδιοίκηση, πού πάμε τελικά εμείς ως αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το έργο. Και πού μας είπε εμάς, όχι, θα πω δύο κουβέντες, Δημήτρη, γιατί. Θα πω δύο κουβέντες, δεν καθήγουσα, εγώ δεν μιλάω συνήθως εκείνα τα οποία καλύπτομαι. Αλλά αν πάμε στο συνέδριο, λέγοντας τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, η αυτοδιοίκηση δεν έχει να δώσει και πολλά. Ας τα δώσουμε για την πατρίδα. Και δεν αναλογιστούμε πού πάει αυτή η πατρίδα,
τότε πολύ σύντομα θα τα δούμε σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Είχατε θέσει, κύριε Πρόεδρε, τον Νοέμβριο ότι έπρεπε να πάμε στο συνέδριο για τα οικονομικά των Δήμων. Έτσι έβλεπα και βλέπαμε όλοι μας τότε ότι θα πήγαιναν άσχημα. Και μου είχατε πει ναι, θα προγραμματίσουμε το συνέδριο. Και κάναμε το συνέδριο. Και προχτές μιλούσα τη Δευτέρα 20 του μηνός στην εισήγηση για πολιτισμό και αθλητισμό πώς αυτή η χώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της, πώς πρέπει να αποκεντρώσει τις λειτουργίες της για να μπορέσει να δημιουργήσει υποκείμενα και ατομικά και συλλογικά για να ξεπεράσει και την κρίση η οποία είναι διαχρονική, δεν είναι μόνο των τελευταίων 5 ετών και να μπορέσει να φτάσει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή πόλη. Δεν θα γίνει. Όσο εμείς υπεύθυνοι άνθρωποι, εκλεγμένοι από τις Ιουνίες, παραμένουμε στα προφανή που τίθεται κάθε φορά από την κεντρική διοίκηση, είτε αυτή είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η κεντρική διαμορφωτές με τα πανελλαδικά έντυπα, να είστε σίγουροι ότι αυτή η χώρα θα αναμοχλεύεται με τις αρρώστιες της, με τις ατέλειές της και θα βρίσκεται διαρκώς σε μία της. Δεν είναι τυχαίο το ότι η Ελλάδα είναι η διαδικτυλοδεικτούμενη μόνο σήμερα. Το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης λειτουργεί με θεσμούς και συμπεριφέρεται, έχουμε ευθύνη και εμείς οι ίδιοι πάντα κατά τον ίδιο τρόπο. Προτείνω λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, που αδημονεί για να τελειώσουμε γρήγορα, το συνέδριο να έχει αυτό το ριζικό, θεσμικό, βαθιά, πολιτικό ζήτημα για τη χώρα σήμερα. Όχι την ορθοτροπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού στενά. Αν δεν αποκεντρωθεί η χώρα ιδεολογικά, πολιτικά και αν δεν αναλάβουν δυνάμεις αυτή την ευθύνη, να είστε βέβαιοι ότι και του χρόνου και τον άλλο χρόνο και την επόμενη θητεία αυτό το όργανο πάντα θα είναι αναμασάει και θα αναμοκλήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Δεν μας βοηθάτε, αλλά είναι σωστά αυτά που λέτε. Κύριε Πετρίδη, νομίζω ότι σας κάλυψα. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως με καλύψατε, γιατί πρέπει να γίνει διευκρινήση που κάνω. Να πω μόνο ότι δεν έχει σημάνει και εδώ παρακώς αυτό που εγώ προσωπικά θεωρώ το σημαντικότερο από όσα υπόθηκαν στις συναντήσεις με τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κύριο Μάρτα. Η ομολογία του κύριου Μάρτα ότι όλο αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και μια εβδομάδα είναι περί όνου σκιάς και ότι δεν έπρεπε να συμβεί. Αυτό που κύριος Πιχνίσης. Αυτό να σημειώσουμε και αυτό πάντα να έχουμε υπόψη για το παραλαμβάνουμε. Καλά τα διαδικαστικά για το οποία συζητάμε, καλό το πολιτικό περιεχόμενο του πλαίσιου φυσικά, αλλά εδώ υπάρχει ομολογία από τον κόμμα του Υπουργού ότι ενδεχομένως και δεν έπρεπε να γίνει και δεν αφορούσε την αυτοδιοίκηση από τον κύριο Ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Σουσογίδη για να το. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπήκαμε μία σειρά ζητήματα και συζητήσαμε κατά κύριο λόγο το ότι πραγματικά είναι τιμή όταν σας έρχεται ένας πρωθυπουργός, ότι πραγματικά είναι καλά να ασχολείσαι μαζί και πολλά και εγώ είμαστε. Δεν είμαι το πιο συνηθισμένο, παρόλο που είχαμε γίνει επαφές και παλιότερα με τον κύριο Σαμαρά, μου ζητάνε λιμένους και με άλλους πρωθυπουργούς νωρίτερα. Από εκεί πέρα το ζήτημα είναι καθαρά θέμα δημοκρατίας. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να βάλουμε ότι έρχεται κάποιος και σου παίρνει τα χρήματα με το σπανιό εν μία νυχτή που θυμίζει καταστάσεις όπως ανέφερα και στην προηγούμενη φορά σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες λένε έκτακτη ανάγκη και στα πλαίσια της φιλοπατίας κάποιοι και τέλος πάντων της πατριδοκαπηλείας αρχίζουν και λένε να σκατεβάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να δείξουν την αγάπη μας κατά το δοκούν. Συνταγματικά το 102 και όχι μόνο κατοχυρώνει την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με καθολική ψηφοφορία. Αυτό το πράγμα μην το ξεχνάμε και βέβαια συμφωνώ να είμαστε και συνενετικοί όταν δεν πάμε να καταλύσουμε αυτό που έχουμε. Εκτός αν πρέπει να πούμε και να παραδεχθούμε ότι πρέπει να καταλυθεί. Δεν σηκώνει σε περιπτώσεις, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως δίθεν είναι σήμερα το να ζούμε δημοκρατικά και να τηρούμε τους δημοκρατικούς θεσμούς. Θα ήθελα λοιπόν δύο θέματα να βάλω. Το πρώτο θέμα είναι ότι πέραν των τραπεζών που υπάρχει το ζήτημα της συνθήκης της Βασιλείας και τα υπόλοιπα, γιατί ας πούμε δεν θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα των πιστοποιητικών καταθέσεων, τα deposit certifications, τα γνωστά, τα οποία πολύ καλά θα μπορούσαμε να δώσουμε, τα λεφτά των Δήμων να είναι στη θέση τους,
να δώσουμε πιστοποιητικά τα οποία διαπραγματεύσουμε και στην πρωτογενή και στην δευτερογενή αγορά, ώστε με βάση αυτά, προσέξτε, οι Δήμοι θα συνεχίζουν να παίρνουν το ίδιο επιτόκιο από τις τράπεζές τους. Δεύτερο, το κράτος, αφού έχει τα λεφτά στην άκρη, έχει deposit, σημαίνει ότι θα πάρει ένα επιτόκιο στην ελεύθερη αγορά, το οποίο θα είναι πολύ χαμηλό και το οποίο θα κοστίσει και στο κράτος. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι, ώστε να μην φύγεται και αυτοτέλεια κυρίως των δημοτικών χρημάτων. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι τα collaterals, τα οποία θα μπορούσε να δώσουμε εγγυητικές επιστολές προς την Τράπεζα Ελλάδος, η οποία θα μπορούσε να δώσει υπέρ του ελληνικού δημοσίου εγγυητικές επιστολές για τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάλι μία αγγίζοντας και με έναν τρόπο που δίνει πολύ πιο εύκολο όλο αυτό το ζήτημα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αυτή η κρίση είναι καλοπροαίρετη. Εμείς από τη μεριά μας, κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσουμε να γίνει αυτό. Όσο εμπειρικά δυναμικοί είμαστε στην αντιμετώπιση οποιοδήποτε θέματος από τα σκουπίδια, τα κυκλοφοριακά μέχρι και τα οικονομικά, παρόλα αυτά θα παρακαλούσα να έχουμε κάποιους τεχνοκράτες οι οποίοι να διαμορφώσουν μαζί μας τις θέσεις πριν πάμε να μιλήσουμε με έναν πρωθυπουργό ή με οποιονδήποτε υπουργό, οι οποίοι δεν έχουν και άποψη. Και καλώς δεν έχουν, οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε μια τεράστια τρικυμία που ζει η χώρα μας. Εμείς όμως οφείλουμε να δώσουμε τρεις κατευθύνσεις τέτοιου τύπου. Να λοιπόν μια πρόταση που θα πρότεινα εγώ στον κύριο Υπουργό των Οικονομικών, ότι πάτε ναι, να βοηθήσουμε την πατρίδα, πάρτε εγγυητικές επιστολές από τις τράπεζές μας, οι οποίες επίσης δεν θα καταρρεύσουν γιατί είναι ο ΑΕΛΑ, το ELA. Επομένως δεν έχετε κανένα πρόβλημα, θεωρείται ένας πολύ φθηνός δανεισμός και δεν θα θεωρείτε και ο κύριος Χατζηδάκης ότι θα του πάρουν το 5,8 το επιτόκιο. Συνεχίζει η τράπεζα να πληρώνει. Άρα λοιπόν είναι θετικός κύκλος. Δυστυχώς δεν υπήρχε σε αυτό. Το κρίσιμο σημείο επίσης είναι ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου λέει ότι θα είναι για 2 μήνες σύμφωνα με τις δεσμεύσεις. Όταν θέλουν να είναι για 2, 3 ή 4 μήνες, τότε λες στην ίδια την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, παράγραφος 3, λέμε η διάρκεια ισχύως της πράξης αυτής θα είναι μέχρι τότε. Γιατί χρειάζεται νόμος για να λέει ποιο είναι το περιθώριο? Γιατί αυτό σου δίνει την ευχαίρεια και τη δυνατότητα με μια τροποποίηση του νόμου στο επόμενο διάστημα, οι 2 μήνες να γίνουν 4, 8 ή και 18. Τα μέσα, τα χρονοοικονομικά μέσα τα οποία αναφέρθηκα μπορούν όμως να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και να δώσουν και μια περισσότερη αξιοπιστία. Δεν θα ήταν επίσης άστοχο στην παρούσα φάση να ξαναβάλω ένα ζήτημα το οποίο έχω βάλει παρανιγμένο σε αυτό το δημοτικό, στο συμβούλιο μας και στην προσυνεδριακή, τη λειτουργία των δημοτικών ομολόγων, τα municipal bonds, τα οποία έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον, τα οποία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πιο αξιόπιστοι φορείς εμείς για να πάρουμε ένα ομολογιακό δάνειο και το οποίο σε κρίσιμη στιγμή θα μπορούσε πολύ άμεσα να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και την κυβέρνηση και το κράτος μας, αλλά και άλλες δράσεις των Δήμων. Αυτό που χρειάζεται είναι μια τριμερή εξυπουργών επιτροπή να κάνει μια υπογραφή, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε. Τέλος, λέω λοιπόν ότι εμείς αποδείξαμε, δεν χρειαζόμαστε αποδείξεις και πολλές κορώνες περί αγάπης, περί πατρίδας κλπ. Τα αποδείξαμε κάθε μέρα. Οι Δήμοι κρατήσαμε το κοινωνικό ιστό και όχι μόνο ζωντανό. Η πρότασή μου, αν πάμε λοιπόν σε μια διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να ξεκινήσει και να μπουν 3 επίπεδα. Ποια είναι τα πρώτα χρήματα που παίρνονται και προτείνουν να τα γυμνάζοντα. Το δεύτερο, τα υπόλοιπα τα οποία έχουν option προοπτική 3 μηνών τουλάχιστον, να μπουν σε μια διαβάθμιση, ποια παίρνουν πρώτα, ποια δεύτερα, και από εκεί και πέρα να μπούμε στην υπόλοιπη διαδικασία. Θεωρώ με τα γυμνάζοντα μόνο, δεν θα είναι 200 εκατομμύρια όπως υπολογίζεται, είναι πολύ περισσότερα τα γυμνάζοντα και μακάρι να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αν θέλετε, και είναι προσωπική εκτίμηση αυτή, επειδή κάποιοι οι οποίοι λένε εμείς είμαστε νοικοκύριδες και τα μαζεύαμε, πιθανόν, δεν διαφωνώ μαζί με τους νοικοκυρίδες και τους νοικοκυρέους επίσης, δεν διαφωνώ. Να βάλουμε λοιπόν ως ρήτρα πέραν του κράτους στην εγγύηση, επειδή θα είναι τα πρώτα χρήματα τα οποία θα παίρνουν τα γυμνάζοντα, ότι σε περίπτωση που αστοχή στο καράβι να επιβαρυνθεί το σύνολο οριστών για τις αυτοδιοίκησεις, ξέρω ο Γιώργος ο φίλος μου διαφωνεί. Λοιπόν, από εκεί πέρα να τα διαχειριστούμε ως ζημία στο σύνολο, αφού θα είναι τα πρώτα χρήματα τα γυμνάζοντα τα οποία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν γνώριζα για τον κύριο Πρόεδρο, τον οποίο το σεβόμαστε πάρα πολύ, αλλά και εγώ έκανα 1000 χιλιόμετρα χθες το βράδυ για να έρθω εδώ. Διάβασα για να μπορώ να προτείνω δύο πράγματα τα οποία ίσως και να είναι χρήσιμα, ίσως να είναι και τελείως άχρηστα, αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να τα πω και να τα ακούσουμε. Ας κρίνουμε λοιπόν, ας πάρουμε κανέναν ειδικό να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω τι σημαίνει χρηματοοικονομικά αυτά, τι σημαίνει ρέφος, ποια χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε ώστε να διευκολύνουμε και την πατρίδα, να διευκολύνουμε τους Δήμους, κυρίως όμως να διαφυλάξουμε δυνατά την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Δεν λέμε δεν βοηθάμε, βοηθάμε και δίνουμε την ψυχή μας. Δεν δίνουμε όμως σε αυτό το βωμό, δεν βάζουμε όμως ζητήματα δημοκρατίας και συνταγματικότητας. Σε αυτό είναι το μεγάλο μας ζήτημα, δεν είναι οικονομικό. Ας φύγουν τα οικονομικά όλα. Μόνο το κομμάτι της αυτοτέλειας, συναδέλφες και συνάδελφοι, και κάνω έκκληση. Η δημοκρατία, και πρέπει να το καταλάβει περίτρανα, να το πούμε εμείς με έναν δυναμικό τρόπο, ότι είναι συμφέρον στην κάθε κυβέρνηση, όποια το καταλάβει πρώτα θα έχει κερδίσει, να είναι φίλοι μαζί μας και συνεργάτες, και όχι σχέσεις υποτέλειας, οι οποίες συνήθως γινότανε σε όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως κομμάτων παλαιότερα. Ας είναι φίλοι μας, οφείλουν να είναι δίπλα μας. Γιατί εμείς είμαστε η κοινωνία και αυτοί μόνο θα έχουν το μεγάλο κέρδος. Και θα έχει κέρδος κυρίως όλη η κοινωνία. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την δική σας κατανόηση. Νομίζω ότι είναι αυτή η δομή. Θα σας παρακαλέσω παρά τα αυτά για να πούμε σε ψηφοφορία το συντομότερο δυνατόν για να πάρουν τις αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Διαβάσαμε, ετοιμαστήκαμε για να διαφωτίσουμε και το σώμα για να πάρουμε μέρος και σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα αναφερθούμε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο στοιχεία τα οποία δεν έχουν ακουστεί. Θα δώσω, κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο επικαλέστηκα στη συνάντηση με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία σας και παρουσία του κυρίου Βίρμπα και άλλων συναδελφών, το ΦΕΚ, το οποίο το υπογράφει 16 Απριλίου του 2015 ο κ. Κατρούγκαλος. Στη διάθεση είναι δοθεί. Τι λέει αυτό το ΦΡΕΚ? Με υπογραφή 16 Απριλίου, λέει, εγκρίνουμε την Υπουργία του Εθνικού Τυπογραφείου για την έκδοση της εφημερίδας της κυβερνήσεως το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απριλίου. Ετοιμάζονταν δύο εβδομάδες πιο μπροστά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και είχε προγραμματιστεί να είναι ολοκληρωμένη έτσι ώστε το Σάββατο ή την Κυριακή να μην είναι εργάσιμη. Και επειδή αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε απόφαση για την νόμιμη λειτουργία το Σάββατο και την Κυριακή, έχει βγει αυτό το φέρνει. Πέρα από αυτά τα οποία στην προηγούμενη συνεδρίαση επικαλέστηκα από τις 3 Μαρτίου τις πληροφορίες τις οποίες είχα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και τα δημοσιεύματα. Επίσης, δεν θα διαβάσω, έφερα ένα πακέτο εγγράφων δεκάδων τοποθετήσεων τότε ηγετικών στελεχών της αντιπολίτευσης, σήμερα υπουργών και προέδρου Βουλής και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, οι οποίοι λένε δεκάδες φορές ότι είναι χουντικής έμπνευσης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι πλέον στη σύγχρονη εποχή η Χούντα δεν γίνεται με τάξη, αλλά γίνεται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι η αλλίωση του πολιτεύματος γίνεται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης η ξεφτύλα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Είναι εδώ στη διάθεσή σας δεκάδες δηλώσεις. Επίσης είναι στη διάθεσή σας η πολιτική απόφαση του συνεδρίου, του Ιδρυτικού Συνεδρίου, άλλο της μεταπροφής του πολιτικού φορέα σε ενιαίο πολιτικό σχηματισμό, όπου έχει ολόκληρη παράγραφο για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και αυτό είναι εδώ στη διάθεσή σας. Θέλω επίσης να πω ότι αν αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με αυτό το αντικείμενο, με τόσο τραγικές συνέπειες εις βάρος αυτοδιοίκησης, αν διανοούνταν έστω και να το σκεφτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, θα είχαν υψηλωθεί τα μάρμαρα του Συντάγματος, οι πέτρες και τα μάρμαρα της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
και αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσαμε να μπούμε στα δημαρχία από τις καταλήψεις οι οποίες θα γινόταν με αποφάσεις διάφορων θεσμικών και μη θεσμικών οργάνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι συμπεριφέρθηκαν με ανεύθυνο τρόπο το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να συμπεριφερθούμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο. Ασφαλώς, η στάση υπευθυνότητας πρέπει να είναι εις το διηνεκές. Εδώ βέβαια κρινόμαστε όλοι. Πόσο μεγάλη και σκληρή και άτεκτη και ανυποχώρητη αγωνιστές και ασυμβίβαστοι ήμασταν μέχρι τις 25 ή τις 26 Ιανουαρίου και πόσο πρόθυμοι να αποδεχθούμε ή να υπομένουμε, να μην πω να συμβιβαστούμε και θεωρηθεί υπερβολικό, να πω πιο έτσι καλύτερες εκφράσεις για να μην χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Όσοι λοιπόν, και το επαναλαμβάνω αυτό πολλές φορές, όσοι λοιπόν είχαμε ψηλά τη σημαία και ενάντια στην κατάληξη των σχολικών φυλάκων και ενάντια στην κατάληξη της δημοτικής αστυνομίας και ενάντια σε αυτό το άκλιο σύστημα της αξιολόγησης με τα ποσοστά και ενάντια στην ιστορία του οικονομικού παρατηρητηρίου, έχουμε μια ιστορία η οποία κανείς δεν μπορεί ούτε να την παραγράψει, ούτε να τη διαγράψει, ούτε να τη διαστρεβλώσει. Πρέπει όμως και αυτοί που είχαν και κάνανε την ίδια ιστορία με εμάς μέχρι το Γενάρη, όλοι να συνεχίσουν. Γιατί αν τυχόν υποστήριζουν τη σημαία, τότε πολύ εύκολα θα δώσουν δικαίωμα στον κάθε πολίτη και στον κάθε αιρετό να πει ότι ήσασταν αυτοδιοικητικοί αλακάρ κατά περίπτωση και ανάλογα το ποιος είναι πρωθυπουργός. Ανέφερα το μπροστά ότι είναι 7 ή 8 οι πρωθυπουργοί που περάσανε τα τελευταία χρόνια όσο είναι η θητεία μας εδώ. Τώρα θα αναφέρω, έχω πει πράγματα ακόμα. Σε παρακαλώ, είχα πει σε όλους τους άλλους. Επιβάλλεται, θα σας δώσω και άλλα στοιχεία. Επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα από αύριο επικοινωνιακή αντεπίθεση από την πλευρά της αυτοδιοίκησης για να σταματήσουν αυτές οι αθλειότητες. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο διάβασε ο συνάδελφος ο κ. Ιακνίδης. Σε επίσημο κυβερνητικό κομματικό site, τις προηγούμενες μέρες μπορεί να μπείτε να ψάξετε κάποια καραντιό, τα εξαφανίζαν γιατί ήταν χομπροϊδέστατα, μιλούσαν για μίζες δημάρχων, επώνυμα στο επίσημο site, για ποσοστά δημάρχων από τις καταθέσεις, για εκμεύση χρημάτων από τον ελληνικό λαό, από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, επειδή ένας δήμαρχος παίρνει υψηλά ποσοστά επιτοκίου και από πού τα παίρνει τελικά εις βάρος του ελληνικού λαού, τα παίρνει και διάφορα άλλα τέτοια. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αποκατάσταση. Εγώ βάζω τώρα ρητορικά κάποια ερωτήματα. Αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές, στο επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της σημερινής κυβερνητικής παράταξης υπήρχε επώνυμο άρθρο που έλεγε για τα πενιχρά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών υπέρ της συγκεκριμένης σημερινά κυβερνητικής παράταξης και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, με τι συμμαχίες και με τι κινήσεις. Κάνω την εξής ρητορική ερώτηση. Αν δεν ήταν πενιχρά τα εκλογικά αποτελέσματα και ήταν πλούσια τα αποτελέσματα στις δημοτικές εκλογές πέρσι, θα υπήρχε αυτή η απόφαση ή εκ του ασφαλούς με τη λογική του πελατειακού συστήματος κάνουμε αριθμητική και λέμε από τους 325-19, άντε 20. Οι 305 είναι απέναντι, άρα δεν έχουμε κανένα πολιτικό κόστος. Δεν ξέρω, ερώτηση κάνω. Δεύτερη ερώτηση. Για όσους ξέρουμε λίγα νομικά, εδώ έχουμε έγκριτους νομικούς. Αν έχουμε διαβάσει καλά το σύνταγμα, εάν όντως ήταν στη σκέψη των κυβερνώντων να είναι προσωρινή και πολύ μικρής χρονικής διάρκειας η εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δεν χρειαζόταν να πάει να ψηφιστεί. Στις 40 μέρες, αν δεν είχε κατατεθεί, στις 90 έπαθε ισχύσεις. Είναι έτσι. Ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετική λοιπόν η προσέγγιση από ό,τι ακούστηκε πιο μπροστά. Αν λοιπόν ήθελε η κυβέρνηση σίγουρα και απέναντι σε εμάς με καθαρό πρόσωπο να μην ισχύει στις 90 μέρες, δεν χρειαζόταν να την πάει σε ψήφιση. Η εσπεσμένη ψήφισή της διασφαλίζει την ισχύ της εις το διηνεκές. Είναι έτσι κύριοι νομικοί, δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Και δεν κάνω την ερώτηση να παίρνω μόνος μου απάντηση.
Λοιπόν, η νομοθεσία μας επιβάλλει να κρατάμε δύο μισθούς. Δύο μηνιάτικα μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Μπορεί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να μας καλύψει για να μην κρατάμε δύο μισθούς και δύο μηνιάτικα προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και τελικά ποιο υπερισχύει. Η διασφάλιση του μισθοδοσίας... Θα επικαλεστώ τη δήλωση ίσως του πιο σοβαρού ανθρώπου μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον εγώ έτσι τον θεωρώ, του κυρίου, στην κυβέρνηση, ναι, του κυρίου Δραγασάκη. Εγώ τουλάχιστον που λίγο τον έχω γνωρίσει, θεωρώ αν δεν είναι ο πιο σοβαρός, είναι ένας από τους πιο σοβαρούς. Ο κύριος Δραγασάκη λοιπόν, χθες στην εφημερίδα του δικού του, του πολιτικού χώρου, λέει, για να δούμε αν τελικά εμείς δεν είμαστε πατριώτες που αγωνιούμε και φοβόμαστε, λέει, πώς αξιολογείτε τις αντιδράσεις για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Οι αντιδράσεις εξηγούνται. Θα έλεγα πως είναι και δικαιολογημένες ως ένα βαθμό. Λόγω του ότι δεν ενημερώσαμε έγκαιρα για το πρόβλημα και δεν είπαμε τις αιτίες και τις διαστάσεις. Ο ίδιος ο υπεύθυνος και σοβαρός άνθρωπος της κυβέρνησης λέει ότι και εξηγήσιμε και δικαιολογημένες είναι και προήλθαν επειδή δεν είχαμε καμία ενημέρωση και καμία συνεννόηση. Λοιπόν, είναι ο καιρός να αποφασίζει ο καθής με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Ωραία. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τον κύριο Δίτρο και τον κύριο Αγγελόπουλο. Λοιπόν, επέλησε αυτό και μετά έχουμε και τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον οποίο θέλω να ακούσουμε, αλλά εγώ πραγματικά θα φύγω χωρίς να έχω πάρει απόφαση. Δηλαδή θα χάσω βέβαια. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν την απόφαση, όποιος θέλει να μιλήσει, συμπακούεται και μετά ο γενικός διευθυντής μας έχει πει κάποιο θέμα και ο κύριος διευθυντής ο κύριος Ζιγούρης. Έλεγα λοιπόν ότι η απόφαση η οποία μπαίνει σε ψηφοφορία είναι ότι αφενός με, εμείς θεωρούμε πολύ θετική την όλη διαδικασία, όχι της πράξης του περιεχομένου, να τα έχουμε πει και δεν χρειάζεται να πούμε, της διευκρινήσεων που πήραμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά από εκεί και πέρα, στο μόνο το οποίο δεσμεύτηκε ήταν στα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία μένει να νομοθετηθούν, στα υπόλοιπα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός και μένει να τα προσαφηνίσει και βέβαια μπαίνουν και ζητήματα που σχετίζονται με τις τεχνικές διαδικασίες διεκπαιρέωσης όλων αυτών των θεμάτων. Στο θέμα το οποίο τίθεται με το κομμάτι του αυτοδιοίκητου μέσα από τους πόρους της προαιρετικότητος την οποία θα θέσει για νομοθέτηση σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν το λαμβάνουμε με την έννοια υπόψη μας αυτή τη στιγμή, δεν το λαμβάνουμε, το παίρνουμε ως μια εθνική επιταγή και ως μια εθνική υπόσχεση του Πρωθυπουργού. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να αναμένουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τις απαντήσεις της Τράπεζας Ελλάδος, τις οποίες θα εγχειρήσουμε με επιστολή το, και την οποία είπαμε και προηγουμένως. Και όλες τις τεχνικές τακτοποιήσεις, ώστε υπεύθυνα να αποφασίσουμε πλέον ως Διοικητικό Συμβούλιο, αν δεν μας προλάβει η διαδικασία μέχρι το συνέδριό μας ή σε κάθε περίπτωση στο συνέδριό μας. Άρα, αυτή είναι η εισήγηση από ό,τι αντιλήφθηκα στον απόλυτο βαθμό και ο κύριος Ιωακιμίδης βάσει αυτό που είπε. Και βεβαίως ο κύριος Ιωακιμίδης ίσως σε πιο διαδικασία να είναι προανήγγειλη ακόμα και στο συνέδριο, ποια θα είναι η θέση του, η οποία όμως σήμερα μπορεί να τεθεί ότι είναι προσαρμοσμένη στην Ολομέλεια. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος έθεσε ακριβώς βάσει εισηγήσεως τα θέματα του Δήμου των Νίνων, οι άνθρωποι των ΠΕΔ, δηλαδή ο κύριος Λαμπρινός, ο οποίος τώρα πιστεύω και με τις διευκρινήσεις έχει την αγωνία του την εθνική, όπως όλοι μας, κατανοητό, έχει την διάθεση να προσφέρει και να προσφέρουμε όλοι μας, αλλά ουσιαστικά αναμένουμε όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε
με μια θετική διάθεση, αλλά να κατοχυρώσουμε και την αυτοδιοικητική μας ευθύνη. Μήπως η περιουσία μεγαλύτερη διατύπωση ότι βλέπουμε θετικά και προτιθέμεθα να στηρίξουμε την κυβέρνηση, την προσπάθεια που κάνει τη διαπραγμάτευση. Αλλά θα εφαρμόσουμε την πράξη όταν εκδοθεί ο νόμος που θα περιλαμβάνει αυτά που είπε. Γι' αυτό λέω ότι εμείς εκφράσαμε την εθνική μας διάθεση. Και αν θέλετε και εσύ τώρα που έχετε να ρωτήσουμε, νομίζω και ο κύριος Καμίνης το ίδιο θα διατύπωσε ή και όποιος άλλος, ακριβώς αυτό θα διατύπωσε. Εμείς θέλουμε να φαίνεται αυτό καθαρά. Ναι, είμαστε θετικοί, αλλά θα αποδεσμεύσουμε μόλις ολοκληρωθεί όλη η νομική διαδικασία. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό τώρα, εάν δεν γίνει μέχρι το συνεδριό μας, η απόφαση πιστεύουμε ότι μέχρι τότε να έχουμε διευκρινιστεί και να είναι όλα καλά. Και βέβαια υπέθεσαν και κάποια πράγματα και από το Σάββα. Ποια νομική διαδικασία. Ορίστε. Ποια νομική διαδικασία. Νομοθετική. Δεν μου δώσετε το λόγο να σας πω δύο πράγματα. Από την αρχή που θα πρέπει να φύγει. Να διευκολύνω. Όχι, τι πήρατε να πω. Μπορώ να πω δύο κουβέντες. Να διευκολύνω. Όχι, δεν πήρατε καμία απόφαση. Α, προσπαθώ να δημιουργήσω την απόφαση. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, και ο κύριος Γκότσης σε αυτό το πλαίσιο, κατά την άποψή μου, κινήθηκε με μια λιγότερη έτσι, επιθετική, πιο χαλαρή να το πω έτσι. Σίγουρα ο κύριος Λαμπάκης και υπήρχε και μια, ο κύριος Μπίρμπας έπρεπε να αποχωρήσει. Αλλά είναι εδώ η συνάδελφος ο κύριος Σαρακούτης και ο κύριος Κονταράς. Κονταράς, συγγνώμη, όπου εκεί νομίζω ότι εκείνη είναι πιο στο επίπεδο της πειθού, ότι μόνο και μόνο εφόσον τέτοια τα πράγματα, πρέπει τώρα να πάρουμε μια πολιτική απόφαση ότι να αποδεσμευτούν και να είμαστε εντάξει. Θέλετε κάτι σαν τόσο να πείτε. Μια διευκρίνηση. Μην βάλετε ένα πολιτικό σκεπτικό που δεν υπήρχε ούτε στην προηγούμενη απόφαση της ΕΚΑΔΕ, γιατί είχε ψηφίσει και ηλεκτρικό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το πολιτικό σκεπτικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κεντρικό ζήτημα είναι η πολιτική διαπραγμάτευση, η πιέση των δανειστών να περάσει μήνυμα προς τα έξω και να πάρουμε τώρα την απόφαση ώστε να στηρίξουμε σε αυτή την κατεύθυνση την κυβέρνηση. Ωραία. Και η κυρία Φαντελάκη, η οποία νομίζω ότι κρατάει τις θέσεις της όπως κρατούσε. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι αναμένουμε σε επίπεδο αυξημένης πλειοψηφίας, απόλυτα αυξημένης πλειοψηφίας, τα θέματα τα οποία ετέθησαν με αρκετή έτσι, διάθεση διαλόγου με αυτές τις διευκρινήσεις που έκανε η κυβέρνηση του παράδοσου κυρίου κύριο Σαρακούτης. Μέχρι τότε λοιπόν δεν ελευθερώνει. Κύριε, υπάρχει απόσταση από την προηγούμενη φορά. Δεν το κατάλαβα. Η προηγούμενη είπα λευκό. Α, λέω να σας διευκρινίσω αυτό. Δεν ψηφίζουμε τη σημερινή απόφαση, υπάρχει το ιδιωτικό, το έχουμε αναλύσει, αν θέλετε να το ξαναπαναλάβουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω λοιπόν, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω λοιπόν ότι εμείς δεν αποδεσμεύουμε τα αποθεματικά μέχρι να δοθούν όλες οι νομικές κατοχυρώσεις, τα ταμιακά διαθέσιμα και όλες οι άλλες διεκπαιρεώσεις οι οποίες είπαμε. Και φυσικά είμαστε υπέρ της εθνικής ευθύνης που όλοι έχουμε με τη διάθεση να βοηθήσουμε σε αυτή την εθνική συνεννόηση. Ωραία. Ναι.